Να πάμε να δούμε τις δραματικές εικόνες που κατέγραψε η κάμερα από αεροπλάνο που έπιασε φωτιά στο αεροδρόμιο της Σιβηρίας. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν, ενώ οι υπόλοιποι 24 κατάφεραν να γλιτώσουν κυριολεκτικά μέσα από τις φλόγες, όπως βλέπουμε, πριν γίνει έκρηξη και το αεροπλάνο σπάσει στα δύο. Το δυστύχημα έγινε στις αρχές Ιανουαρίου. Το βίντεο όμως που βλέπουμε είναι από την κάμερα ασφαλείας και ήρθε τώρα στη δημοσιότητα. Τα περισσότερα άτομα που γλίτωσαν νοσηλεύονται με εγκάβματα, άλλοι με δηλητηρίαση από μονοξίδιο του άνθρακα και άλλοι με τραυματισμούς. Ευτύχημα πάντως που είχαμε και 24 επιζώντες από όλο αυτό, έτσι. Γιατί οι εικόνες που βλέπουμε πραγματικά είναι συγκλονιστικές. Ακριβώς, ακριβώς. Τα αίτια που προκάλεσαν την ανάφλεξη δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμα. Η Ρωσία πάντως είχε διακόψει πριν 20 χρόνια τη μαζική παραγωγή του συγκεκριμένου μοντέλου. Μερικά όμως από αυτά παραμένουν εν ενεργεία στις μικρότερες ρωσικές αεροπορικές εταιρείες.